Λοιπόν, παιδιά, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε και επίσημα στο πρώτο βίντεο του FC25. Αυτά τα packs που βλέπετε που ανοίγουμε τώρα τα έχω, δεν είναι live reaction, τα έχω ανοίξει και θα σχολιάσω τώρα από πάνω. Δεν ξέρω όσοι με ακολουθείτε στο TikTok, μπορεί να δω και ένα ακραίο pool που βγάλαμε. Ένα ακραίο, μόλις καταλάβει τι είναι από τον τίτλο και από το thumbnail. Πάμε να δούμε μερικά packs. Είναι πιο μετά αυτό το pack μέσα στο βίντεο, θα το δείτε. Δεν έχει live reaction δυστυχώς. Ήταν μία η ώρα το βράδυ εκείνη τη στιγμή που έκανα το recording. Αλλά ναι, ήταν ακραίο. Τέλος πάντων, έχουμε κάποια packs από τα Hybrid Leagues. Μου έχει μείνει μόνο ένα Hybrid League να κάνω. Έχω κάνει το Hybrid League και το Hybrid Nations. Δεν έχω κάνει το League Nation, το Hybrid. Βλέπετε, τώρα δεν έχουμε βγάλει προς το παρόν τίποτα το ιδιαίτερο. Επίσης, στο βίντεο, λίγο πιο μετά, ανοίγουμε και το Hero Pack. Και ανοίγουμε και ένα Promo Pack που είχε τα 2000 FIFA Points. Θα δείτε και εκεί πέρα και στο τέλος έχουμε και τα rewards από τα squad battles που εκεί έχουμε κανονικά live reaction και θα σας δείχνω και στο τέλος την ομάδα που έχω φτιάξει και έχει γίνει αρκετά καλή, μπορώ να πω. Έχουμε αρκετούς 30 παίκτες που μπορούμε και να τους πουλήσουμε, το οποίο στο παρόν δεν θα το κάνω, θα περιμένω να βγει ολόκληρο το παιχνίδι. Εδώ πέρα βλέπετε βγάλαμε Bruno Guimaraes, ο οποίος είναι untradeable αν δεν κάνω λάθος. Ναι, δεν είναι τίποτα το ιδιαίτερο μέχρι τώρα τα packs που βλέπουμε. Εδώ έχουμε το group reward, το 50k pack. Και νομίζω δεν βγάλαμε τίποτα από αυτό εδώ πέρα. Ναι, πρέπει να είναι ο Trippier, που φέτος είναι 83. Οπότε είναι ακόμα χειρότερος από πέρυσι που ήταν 85. Δεν μας κάνει καθόλου. Δηλαδή δεν μπαίνει ούτε σε starter squad όπως είναι τα stats. Αλλά ναι, γενικά έχω παίξει λίγο το παιχνίδι. Έχω ανέβει division 7 που ήμουν division 9. Δεν ξέρω. Ακόμα δεν θα πω τίποτα για το παιχνίδι, για το gameplay. Κάπως μου φαίνεται προφανώς λίγο πιο αργό σε σχέση με το περσινό, με το FC24. Αλλά είναι full λογικό, επειδή από εκεί που χρησιμοποιούσαμε 99 κάρτες, πλέον έχουμε χρησιμοποιούμε πολύ basic κάρτες. Εδώ βλέπετε βγάλαμε ακραίο pool. Νίκο Williams είναι extinct στα 80k. Τουλάχιστον τη στιγμή που γυρίζω το βίντεο, είναι extinct στα 80k και δηλαδή είναι πάρα πολύ καλός. Είναι δηλαδή κάπως χαίρομαι που είναι αντρέ, γιατί θα μπορώ να το χρησιμοποιήσω για λίγο καιρό. Και άμα βγάλουν και κανένα ωραίο Evo, θα γίνει ακόμα καλύτερος. Τον έχω χρησιμοποιήσει και μου αρέσει αρκετά. Γενικά από ό,τι βλέπετε, walkout δεν βγαίνουν πολλά. Είναι πάρα πολύ λίγα. Εδώ βγάλαμε Alex Garcia της Leverkusen που ήταν στη Χιρόνα. Ναι. Το οποίο βγήκε για ένα SBC σήμερα, τώρα που κάνω το recording σήμερα. Ένα SBC το οποίο φαίνεται καλό. Δεν φαίνεται άσχημο. Ίσως και να το κραφτάρω, θα δούμε. Εδώ ανοίγουμε το Rare Mega Pack, το οποίο είναι 83 plus, αν δεν κάνω λάθος. Δεν βλέπουμε ούτε εδώ walkout. Δεν ξέρω αν έχετε καταλάβει το animation, το πώς είναι το walkout, το που το καταλαβαίνετε από την αρχή. Αν θέλετε, θα κάνω ένα βίντεο ξεχωριστό να σας δείχνω πώς το καταλαβαίνετε. Και πάμε και στο τελευταίο pack, στο group reward που είναι και αυτό 50k πάλι. Πάλι δεν έχουμε walkout. CM, Σερβία, νομίζω είναι ο Milinkovic, ναι. Είναι 85, δεν είναι walkout φέτος. Είναι αντρέ, τον βάλαμε και αυτόν στο club για όποιο SBC θέλουμε να κάνουμε ή άμα θέλουμε να κραφτάρουμε κάποιο τώρα. Έχει βγει το SBC του Haaland, το οποίο δεν ξέρω με αυτό το κραφτάρω, δεν νομίζω. Θα δείξει. Γενικά. Βλέπετε, θα δείτε και στο βίντεο κανένα αρκετά compare prices, γιατί τώρα στην αρχή είναι πολλοί παίχτες που πουλούνται, που εγώ δεν θα χρησιμοποιήσω κιόλας ποτέ. Ειδικά τώρα που έχω φτιάξει μια σχετικά καλή ομάδα. Εδώ ανοίγουμε το promo pack, πάλι δεν βλέπουμε walkout, αλλά βλέπουμε Αγγλία right mid και είναι από την Premier League, είναι ο Foden. Είναι 85, άμα δεν κάνω λάθος. Και τον χρησιμοποίησα λίγο σαν αλλαγή, δεν με εντυπωσίασε καθόλου. Και από ό,τι θα δείτε και τώρα στο compare prices που θα κάνω, πάει γύρω στα 15k, νομίζω. Κάπου εκεί, ναι. Και δεν ξέρω αν απλά επειδή τον χρησιμοποίησε σαν αλλαγή και δεν είχε καθόλου το chemistry bonus, ή αν απλά έχει αυτή την τιμή λόγω του hype που υπάρχει γύρω από το όνομά του τελευταία, επειδή πάει αρκετά καλά με την Chelsea. Τον έχω στην ομάδα, δεν τον έχω χρησιμοποιήσει ακόμα. Μάλλον θα φύγει σε SBC. Είναι σχετικά αργός, έχει 75 pace, που ακόμα και για τώρα είναι αρκετά χαμηλό. Εδώ το πρόγραμμα πάκι έχει 386 plus παίκτες, loan για 10 παιχνίδια. Ήλπιζα να βγάλουμε κάτι καλό από εκεί. Βλέπετε, βγάλαμε Raiden στο πρώτο και στο δεύτερο πήραμε πάλι Raiden. Επειδή η αλήθεια είναι αρκετά irrelevant. Δεν την έχω χρησιμοποιήσει ακόμα, δεν έχει χρειαστεί. Και στο τρίτο μας έδωσε, θα δείτε, Neymar.
Δεν πήραμε Λεβαντόφσκι προφανώς, δεν πήραμε Τάχ, πήραμε Νέιμαρ. Ούτε αυτό τον έχω χρησιμοποιήσει ακόμα. Εδώ πέρα βλέπετε έχουμε το pre-order, το Hero Pack, το οποίο δεν έχει animation, τον ανοίγει, ανοίγει κατευθείαν και δυστυχώς βγάλαμε Goody. Δεν είναι το χειρότερο που μπορείς να βγάλεις. Δεν ξέρω γιατί τον έκανα ακόμα overpriced, δεν παίζει να υπάρχει στο market έτσι κι αλλιώς. Δεν είναι τίποτα τρομερό. Είναι πιο πολύ επιθετικογενής παίχτης. Δεν με τρελαίνει. Εντάξει, έχει καλό passing σε σχέση με τους υπόλοιπους παίχτες που έχω αυτή τη στιγμή. Είναι ένας παίχτης που είναι στην ομάδα τώρα. Θα τη δείτε και αργότερα την ομάδα, την δείχνω πως έχει διαμορφωθεί. Αλλά μάλλον δεν θα κάτσει πάρα πολύ καιρό στην ομάδα. Θα δείξει βέβαια, δεν ξέρουμε. Εδώ έχουμε τα δύο 50k pack από τα, από τα moments. Έκανα και grindera 120 stars και τα άνοιξα. Και εδώ βλέπετε, είναι walkout, είναι right wing, είναι Αργεντινή, είναι MLS. Και παιδιά, ήταν μία ώρα το πρωί και εκείνη τη στιγμή ούρλιαζα μόνος μου. Γιατί βγάλαμε στην πρώτη, στη δεύτερη ουσιαστικά μέρα του παιχνιδιού, βγάλαμε τον Leo Messi, βγάλαμε τον δικό μου goat, βγάλαμε τον αγαπημένο μου παίχτη. First owned, tradable, in form, special κάρτα από τη δεύτερη μέρα του παιχνιδιού. Και παιδιά, τον έχω δοκιμάσει και νιώθω πως παίζω με Team of the Year κάρτα όταν πρωτοβγαίνουν οι Team of the Year. Σε σχέση με τους υπόλοιπους παίχτες που υπάρχουν τώρα, επειδή το power curve είναι πολύ χαμηλό αυτή τη στιγμή. Και εδώ πέρα βλέπετε αφήνω πολύ ωραίο το animation επειδή είχα φρικάρει, δεν το πίστευα καν. Το ξέρω δεν είναι κανένα ακραίο pool, δεν είναι κάποιος Mbappé, δεν είναι κάποιος Binform de Mele, δεν ξέρω τι. Αλλά για μένα το να βγάζω Team of the Year Messi και από τη δεύτερη μέρα του παιχνιδιού και special κάρτα είναι τρομερό. Και είναι και 30 πράγματα θέλω να το πουλήσουμε που δεν ξέρω τι θα κάνω ακόμα. Γράψτε μου τι πιστεύετε ότι... τι θέλετε να κάνουμε βασικά, όχι τι πιστεύετε ότι πρέπει να κάνουμε, τι θέλετε να κάνουμε. Δεν ξέρω ακόμα τι θα κάνω, άμα τον πουλήσω, τον πουλήσω όταν βγει το παιχνίδι που θα έχει βγει και από τα, και από τα packs. Δεν είναι ιδιαίτερα ακριβώς, είναι 320k, τη στιγμή που το κοίταξα ήταν τόσο. Δεν ξέρω πόσο θα έχει πάει όταν θα δείτε το βίντεο, που μάλλον θα είναι την Τετάρτη, την Τρίτη συγγνώμη. Αλλά ναι, παιδιά, βγάλαμε τον δικό μου goat, τον Leo Messi, από τη δεύτερη μέρα του παιχνιδιού, από tradable 50k pack από τα moments. Μετά πάμε, ανοίγουμε το δεύτερο με 60 stars πάλι. Αυτό δεν είχε την ιατήχη με το προηγούμενο. Είναι, δεν ήταν walkout, Ισπανία, right mid, La Liga. Και είναι ο Llorente, ο οποίος παρεπτόντως είναι αρκετά καλό pool για 83 rating, γιατί πάει για 15-20 χιλιάρικα. Και εδώ πέρα φαίνεται ότι τον κράτησα, αλλά μετά τον πούλησα γιατί τον ξαναέβγαλα. Οπότε βγάλαμε και από εκεί πέρα αλλά 20k, δεν θυμάμαι πόσο πάει ακριβώς, γύρω 17 με 20k. Οπότε μπορώ να πω πως αυτά τα δύο packs μας πήγανε πάρα, μα πάρα πολύ καλά. Άξιζε σίγουρα το grind από τα, 60, από τα 120 stars. Παιδιά, αν το κάνετε κι εσείς, δεν ξέρετε ποτέ τι μπορείτε να βγάλετε. Αν και από 30 είναι γενικά λίγο δύσκολο να βγάλετε κάτι καλό, εμείς ήμασταν τυχεροί και βγάλαμε. Λοιπόν, πάμε και στα τελευταία packs της ημέρας. Είναι τα rewards από τα squad battles. Βγήκαμε Elite 1. Έχασα 2 match νομίζω. Βλέπετε έχουμε ωραία rewards, έχουμε 20.000 coins, 85+, Team of the Week player pack, 2.75x10 και ένα rare mega pack. Έπαιζα σχεδόν όλα τα match στο legendary, εκτός από 2 από τα τελευταία match με τις πιο δύσκολες ομάδες, με αυτές εδώ πέρα που τα έπαιζα στο world class, γιατί ήταν αρκετά δύσκολο, ειδικά με την ομάδα που έχω. Αλλά όλα τα άλλα τα έπαιζα στο legendary, έχασα 2 match, μερικά τα κέρδιζα 1-0, 2-1, πολύ χαμηλό score. Οπότε ίσως την επόμενη εβδομάδα να μπορέσουμε να πάμε ίσως και top 200, θα δούμε. Δεν νομίζω, αλλά θα δείξει. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε το 85+. Και δεν είναι walkout. Right mid, 85, Bundesliga, Γερμανία, Gnabry. Από την Bayern. Όσα ναι. Okay. Από 85+, βγάλαμε 85. Καλά ξεκινάμε φέτος τα rewards. Βέβαια πάει 25-26k. Okay. Γενικά τους 30 τους κρατάω όλους για μέχρι να βγει το παιχνίδι για όλους. Και θα πουλήσω ό,τι είναι να πουλήσω τότε. Πάμε σε ποιο πάμε. Πάμε στα 2.75x10. Εδώ έχουμε walkout. Center back, Ισπανία. Το γυναικείο. Η Μάπη Λεόν είναι. Είναι η Μπαρσελόνα, πρέπει να είναι η Μάπη Λεόν.
Είναι 88. Οκ, okay. Α, οι παρέδες. Ναι, οκ, okay. Την ξέχασα τη μάπη πλέον. Οκ, okay, 85. Από το 75 επί 10. Δεν είναι άσχημο. Α, οκ, okay. Πάει. Τα πάντα θα... Αυτά θα τα κρατήσω. Αυτά θα φεύγουν γενικά. Πάμε στο δεύτερο 75 επί 10. Εδώ δεν έχουμε walkout. CM, Κροατία. Premier League είναι Kovacic. Θα βγάλει City. Ναι, είναι Kovacic. Ωραία, το κάνουμε skip. Δεν νομίζω να πάει άλλος Κροάτης. Ναι. Δεν νομίζω να πηγαίνει για κάτι. Ναι, 2K. Ούτε. Ο Κούντους πρέπει να πηγαίνει για... Πάει. Αυτός θα φύγει γιατί είναι χαμηλό rating, οπότε... Μπορεί να πέσει πιο εύκολα η αξία του. Λοιπόν, πάμε στο Rare Mega. Ούτε εδώ έχουμε walkout. Μέχρι τώρα ένα walkout. Centerback Ολλανδία, το αγγλικό. Άμα ήταν walkout, θα ήταν ακραίο αυτό. Αλλά δυστυχώς είναι από τη United. Είναι ο De Ligt. Και είναι και 84 φέτος. Αδιάφορο. Μαζί με Γκυρασί. Και αυτός δεν πηγαίνει για τίποτα. Και βγάλαμε και Γιορέντε ξανά. 19. Οκ. Okay. Αλλά 20, πόσα πηγαίνει. Τον βάλω έτσι. Οκ, okay, τον έχω ξαναβγάλει το Γιορέντε. Τέλεια. Αλλά ωραία, οκ. Okay. Βγάλαμε δηλαδή από τα rewards μέχρι τώρα, πέρα από το... από τη Move the Week Pack που θα ανοίξουμε τώρα. Έχουμε βγάλει παρέδες 88. Έχουμε βγάλει τώρα τον Γιορέντε που πάει για 20K ή όσο πηγαίνει. Βγάλαμε τον Σανέ που καυτός πηγαίνει για καμιά 20 ή 40, πόσα είπαμε ότι πηγαίνει, δεν θυμάμαι. Δεν είναι τόσο άσχημα τα rewards μέχρι τώρα. Πάμε να βγάλουμε και άλλον έναν Μέση από εδώ πέρα. Δεν θα βγάλουμε Μέση, δεν είναι walkout, είναι striker, Ιρλανδός, Redivisie. Οκ, δεν θα είναι τίποτα. Το ξέρω, με την Alkmaar έκανε hat-trick μέσα στο Σαββατοκύριακο. Parrot, ο Παγάλος. Discard πρέπει να είναι. Δεν χρειάζομαι τα coins τώρα, θα τον κρατήσω. Είχα βγάλει άλλους δύο inform, τους είχα κάνει discard. Δεν χρειαζόμουν τα coins, αλλά τους είχα κάνει για να έχουμε να κινούμαστε γενικά. Αυτά ήταν τα rewards. Πάμε να δούμε πως έχει διαμορφωθεί η ομάδα. Λοιπόν παιδιά, αυτή είναι η ομάδα. Έτσι την έχω κάνει. Βλέπετε, έχω βάλει τον Σανέ δεξιά, τον Μέση στο cam, τον Νίκο Williams που δεν θυμάμαι αν το έχω βάλει στο βίντεο. Τον βγάλαμε untradeable και είναι και extinct αν δεν κάνω λάθος. Ναι, είναι ακόμα extinct. Είναι untradeable, δεν έχει σημασία. Αριστερά, ο οποίος είναι πάρα πολύ καλός, τον έχω δοκιμάσει λίγο. Έχω Μιλιτάο και Τσουαμενί εδώ πέρα μέχρι να λήξουν για 2-3 μέρες ακόμα, δεν θυμάμαι. Όταν φύγουνε θα μπει ο Κονατέ εδώ στη θέση του Μιλιτάο. Αν δεν έχουμε βγάλει κάτι άλλο μέχρι τότε, και στη θέση του Τσουαμενί θα δούμε. Ο Γιορέντε δεξί μπακ εδώ πέρα. Και ουσιαστικά η δυναμία που έχουμε είναι μπροστά με τον Βέρνερ, με τον οποίο θα δω άμα θα τον αλλάξω ή άμα θα αγοράσουμε κάποιον άλλο παίχτη. Έχω γύρω στα 100.000. Οπότε γράψτε μου και εσείς άμα είναι κάποιος που να ταιριάζει στην ομάδα. Και μπορώ να πω πως έχουμε ξεκινήσει πολύ καλά στο παιχνίδι. Επίσης να πω ότι έβαλα 40-50 ευρώ, το οποίο το κάνω κάθε χρόνο. Βάζω μόνο στην αρχή κάποια FIFA points για να ανοίξουμε κάποια πακέτα που στην αρχή έχει πολύ μεγαλύτερη σημασία σχέση με το μετά, άμα βάλουμε τα χρήματα μετά. Οπότε ναι, μαζί με τα FC points που πήραμε το pre-order και με 40-50 ευρώ, αυτή είναι η ομάδα που έχουμε φτιάξει. Και έχουμε ακόμα και αρκετά packs να ανοίξουμε. Θα παίξουμε και rivals, θα παίξουμε και rush. Και όταν γυρίσω με το καλό, όπως σας έχω πει, σας παρακολουθούσατε τα live, από 3 ή 4 Οκτώβρη επιστρέφουμε κανονικά στα live, με καθημερινά βίντεο, με τακτικά streams. Οπότε θα τα λέμε και εκεί πέρα πιο συχνά.